Πάμε στον Αντώνη. Πάμε στον Μαύρα Αντώνη. Μάτια κάναμε να σε πάμε, δούμε. Πάμε στον Αντώνη. Ναι, Αντώνη, σήμερα πολύ κομψός, ιδιαίτερος κομψός θα έλεγα, έτσι. Έχει ανοίξει και ο καιρός. Είναι Παρασκευή. Α, και το γιορτάζει. Πριν το ρεπό, γι' αυτό. Είναι Παρασκευή πριν το ρεπό. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, Αντώνη, πάμε να ξεκινήσουμε, παιδιά, να δούμε τι γίνεται με τον οκτάχρονο, να πούμε, πρωταγωνιστή σε εισαγωγικά αυτής της τραγωδίας, γιατί αυτό είναι το επίκεντρο πλέον αυτής της τραγωδίας στη Χαλκιδική. Το πώς είναι ο οκτάχρονος που είδε τον πατέρα του να αυτοκτονεί μπροστά του και πριν από αυτό να έχει σκοτώσει τη μητέρα του. Ε? Ναι. Πού βρίσκεται, τι κάνει το παιδάκι αυτό με τα θέματα που έχει με την υγεία του. Κοιτάξτε, η τελευταία ενημέρωση που έχουμε από τους γιατρούς του Επικράτειου Νοσοκομείου είναι ότι το 8χρονο αγοράκι εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Χθες το μεσημέρι υπευλήθηκε σε μια νέα επέμβαση. Του αφαιρέθηκαν κάποια θράψματα, κάποια σκάγια από το πρόσωπό του, συγκεκριμένα κάτω από τα μάτια και στη μύτη, αλλά και στο λαιμό του. Βέβαια, οι γιατροί εκτιμούν ακόμη ότι είναι σχετικά νωρίς προκειμένου να τον ξυπνήσουν. Δηλαδή, ήταν μια διαδικασία που ήταν να γίνει χθες. Ωστόσο, από ό,τι φαίνεται, παίρνει για λίγες ώρες ακόμα παράταση. Έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενες συνδέσεις ότι το παιδάκι θα χρειαστεί να υποβληθεί και σε νέες επεμβάσεις, γιατί το τραύμα εκτός από τον αγκώνα μέχρι την παλάμη είναι εξαιρετικά βαθύ. Υπάρχουν και παντού στο κορμάκι του τραύματα από τα σκάγια, από τα φυσίγγια αυτά της διασποράς. Και όπως έχουμε αναφέρει ξανά, έχει έναν αγώνα μπροστά του που είναι πραγματικά πολύ μεγάλος και για την αποκατάσταση των τραυμάτων του, αλλά κυρίως μάλλον και χρήσα για την αποκατάσταση της ψυχικής του υγείας. Τώρα αυτό είναι ένας γολγοθάς που ανέβει το ίδιο το παιδί, το έχει μπροστά του.